δεν αντέχω άλλο τη ζωή μου. Η πόρνη ανεργία με έχει καταρακώσει. Έχω μελαγχολήσει. Μοναδική μου χαρά όταν βρίσκομαι στην τουαλέτα. Μόνο τότε κάτι κινείται μέσα μου. Γιατί αλλιώς νέκρα. Κάτι πρέπει να κάνω όμως. Θα πάρω κανέναν παλιόφρυο να βγούμε έξω να κάνουμε παρέα. Χαρά και χαρά, τα κοράκια στην ταρά. Ο Βλαδί που ρωτάει, το εμεί που μετάει. Θα ρωτάνε ρε παιδιά, τη χώρα αυτή που πάει. Τη χώρα αυτή που πάει, παρακαλώ. Έλα Νίκο, τι κάνεις? Ποιος είναι παρακαλώ? Πας καλά ρε Νίκο, δεν βλέπεις ποιος είμαι στην αναγνώριση? Λυπάμαι πολύ κύριε, αλλά μου βγαίνει άγνωστος αριθμός. Τόσο γρήγορα με έβγαλες αυτή μνήμη ρε Χατζη Νικολάου. Θα μου πείτε ποιος είστε? Γιατί πρέπει να πάω να αγοράσω καινούρια πουρα. Ο φίλος σου αλογοσκούφι σήμερα. Α, μάλιστα. Και σε τι μπορώ να σας βοηθήσω κύριε αλογοσκούφι? Τι κύριε, μα τι λες ρε Νίκο, εμείς δεν είμαστε φίλοι. Εγώ δεν σου δίνα πληροφορίες. Εγώ δεν ήμουν ο κολλητός σου στο τένις. Θα μου επιτρέψετε αγαπητέ κύριε να μη δέχομαι τέτοια οικειότητα εκ μέρου σας. Πας καλά ρε Νικολάκη. Έλα, έλα, έλα τώρα. Η πολλή δουλειά σε έχει κούραση, ξέρω εγώ τι λέω. Τι λες, πάμε για τένις? Πάμε να παίξουμε κανένα παιχνιδάκι να ξελαμπικάρεις και λίγο. Δεν νομίζω κύριε. Έλα ρε Νίκο. Πάμε, πάμε για τένις γαμώτη μου. Έχω έτοιμη και τη ρακέτα μου. Θα μου πετάς μπαλάκια και μετά θα στα ξαναπετάω κι εγώ. Λυπάμαι, αλλά... Θα κάτσω να χάσω αν θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα. Και ας μου πετάς δυνατά το μπαλάκι. Και ας με πετύχεις στο μάτι ή στα αρχίδια. Δεν με νοιάζει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να παίξω μαζί σας τένις. Και τώρα πρέπει να κλείσω. Πάω να βγω στον αέρα και να παίξω με τον Δράγκα. Και τι παίζεις με τον Δράγκα, ρε? Παίζουμε τους προβληματισμένους. Φώτα! Αρχίδι παράταση, τα εισιτήριά σας. Και τι θα παίξετε? Τι θα παίξουμε? Ο Καραγκιόζης πρωθυπουργός θα παίξουμε. Τι είναι αυτός? Ο πρωθυπουργός που κυβερνάει τη χώρα. Ποια χώρα? Α, τη δικιά μας, την Ελλάδα. Καλά δεν τρέπεσαι? Αμόρφωτο είσαι. Τι σε μαθαίνουν στο σχολείο, ρε? Δεν θέλω τη μαμά μου. Ρασιλάκι, έναν θεατή σταυρώσαμε για να τον κάνουμε να γελάσει. Και πριν ακόμα αρχίσουμε, πλάνταξε στο κλάμα. Έλα δώσ' του εκεί κάτι να σκουπίσει τα ματάκια του να αρχίσουμε. Αν δεν πάρει τη σουγκαρίστρα να σου κλείσει τα μάτια σου και κοίτα στο πανί, εκεί θα βγει ο Καραγκιόζης, ο πρωθυπουργός. Κοίτα να γελάσει, ναι. Οπα, οπα, οπα! Ποιος είναι αυτός ο μαύρος στο πανί? Ο Καραγκιόζης είπαμε. Και γιατί είναι στο πανί? Γιατί είναι πανί με πανί, δεν έχει μία. Και τι θα πει Καραγκιόζης? Ούτε αυτό το ξέρεις. Στοπ, στοπ, παιδιά! Δεν γίνεται δουλειά, δεν γίνεται. Τι είναι πάλι? Το φαφούδικο δεν ξέρει τι θα πει Καραγκιόζης. Όχι, τι θα πει Καραγκιόζης ρε παιδιά? Το καρά θα πει μαύρος. Και γιος θα πει μάτι. Ο Καραγκιόζης λοιπόν είναι αυτός που έχει μαύρο μάτι. Ο μαυρομάτης. Και αυτός είναι πρωθυπουργός. Ναι, έτσι λέγεται το έργο. Και γιατί έχει μαύρο μάτι ο πρωθυπουργό? Γιατί, βεβαιάκι μου, έτσι που κυβερνούσε το σαπίσανε στο ξύλο και του μαυρίσανε το μάτι. Γι' αυτό. Τον κάνανε μαύρο από το ξύλο. Τι του λες του παιδιού, βρελάκι? Από τη στιγμή που πάτησε εδώ να δει την παράσταση, κλαίει. Οι Αμερικάνοι δηλαδή που έχουν μαύρο πρωθυπουργό, γιατί χαίρονται και γελάνε? Γιατί δεν ξέρουν πως γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Ναι, αλλά εδώ δεν γελάει κανείς, ούτε καν το παιδάκι. Λάκι, έτσι που κάνεις θα χάσουμε όλους τους πελάτες. Ηρέμησε το μικρό επιτέλους. Ο καημένος ο πρωθυπουργός. Δεν που έμπλεξα, δεν μπόμπο. Σταμάτα, δεν σταμάτα να θες. Δεν είναι μαύρος ο δικός μας ο πρωθυπουργός. Ούτε έχει φάει ξύλο ακόμα. Και δεν λέγεται καρά γιώζεις, εντάξει. Και πώς λέγεται? Καρά! Καρά! Πάλι καλά! Α, θέλω τη μαμά μου! Που πέθανε! Καρακρά! Καρακρά! Τι θα πει, είναι ο κοντός ο Χατζηγάκης και δεν φτάνει να ανέβει στο τραχτέρ! Μωυσή! Μωυσή! Κάτσε, κάτσε, κλείνω τώρα. Γιατί με έχουν τρελάνει εδώ πέρα. Φιλιά στα μούτρα, Ακούει, ακούει, ποιος είναι? Είμαι ο Θεός. Μακιά σου και καουμποϊλίκη σου. Μωυσή, πρέπει να αναλάβεις δράση τώρα.
Όχου, σκυλοβαριέμαι ρε θεέ. Πρέπει πάλι να κόψω τη θάλασσα στα δυο. Όχι, το αντίθετο. Να ενώσεις την Ελλάδα που έχει κοπεί στα δύο από τους αγρότες. Γιατί, κάει και καμιά φάτος. Όχι, κάει και ο κόλος τους. Sorry, αλλά ποιος είσαι είπαμε. Ο Θεός. Όχι, okay, sorry δε. Αλλά δεν λειτουργώ υποποίηση, ξέρεις. Μόνο αν δω τη φλεγόμενη βάτο θα κάνω παιχνίδι. Τη φλεγόμενη βάτο και το βατοπέδι τι ήταν βλάσφημε. Και του χρόνου φουντούλια. Μωυσή, ξέχασες τις 10 εντολές. Σιγά μωρέ τις εντολές. Είχα γράψει απλώς 10 φορές το σεμνά και ταπεινά. Σαν τιμωρία στο σχολείο ήταν. Δε σε αντέχω. Παρετούμε. Αφού δεν παρετείται κανείς άλλος σε αυτή τη χώρα, παρετούμε εγώ, ο ένας, ο μοναδικός, ο άναρχος. Άναρχος, είσαι και αναρχικός δηλαδή, ε. Και τότε ο πρίγκιπας πλησίασε να φιλήσει τη Χιονάτη, αλλά εκείνη ξενέρωσε, γιατί ο τύπος μόλις είχε φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ω, Βαγγέλη. Θα μου αρέσει αυτό το παραμύθι. Καλά, θα πούμε κάποιο άλλο παραμυθάκι. Stop it, Βαγγέλη. Τα βαρέθηκα όλα αυτά τα παραμύθια. Μα τι συμβαίνει, πρόεδρε. Κάθε βράδυ σας διαβάζω ιστοριούλες για να κάνετε νάνι. Βαγγέλη, έχω μία απορία. Θα σας τη λύσω εγώ. Ναι, είναι αλήθεια. Η Φέη Σκορδά τα έχει όντως με το Λιάνγκα. Βαγγέλης, αναρωτιέμαι γιατί 30.000 άνθρωποι άκουσαν το Sky και πήγαν στην Μπεντέλη. Δεν είναι λογικό. Μα γιατί, πρόεδρε, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πήγαν να φυτέψουν δεντράκια. Μα όλοι αυτοί να θέλουν να γίνουν αγρότες. Αφού δεν έχει λεφτά το επάγγελμα, Βαγγέλη. Holy crap! Είναι χαζούλιδες όλοι αυτοί. Δεν είναι αγρότες, πρόεδρε. Πολίτες είναι που πήγαν στο καμένο δάσος να φυτέψουν πράσινο. Πράσινο! Ναι, πράσινο. Wow! Αυτό μας συμφέρει, Βαγγέλη. Πράσινο σαν το πράσινο του Πασόκ. Δεν γαμπείτε. Ό,τι νομίζεις, πρόεδρε. Εγώ είμαι με τους αγρότες, Βαγγέλη. Ξέρω πόσο δύσκολο επάγγελμα κάνουν. Και πού το ξέρεις εσύ? Hey, το ξέρω πολύ καλά. Παλιά η μάμη μου μου είχε δώσει ένα κεσεδάκι από γιαούρτι και εκεί φύτεψα μερικές φακές. Αλλά όσο και να τις πρόσεχα, shit, αυτές δεν μεγάλωναν με τίποτα, Βαγγέλη. Φυσικά, θα έφταιγε η Νέα Δημοκρατία. Καημένες φακές, poor φακές. Καημένη αγροτιά. Να κάνεις μπλόκο, πρόεδρε, να διαμαρτυρηθείς. Ναι, θα κάνω κόκο μπλόκο. Θα αποκλείσω... τι να αποκλείσω, Βαγγέλη? Μέχρι στιγμής τον μπλόκο το έχετε στο μυαλό, πρόεδρε, και σας έχει αποκλείσει τη σκέψη. Έλα να κάνουμε μπλόκο, Βαγγέλη. Come on, give me 5. Ορίστε. Κοίτα να δεις πώς αλλάζει το πράγμα. Εκεί που φαινόταν πως ήρθε ο καιρός να τους πάρουμε με τις πέτρες, τελικά μάλλον φαίνεται πως ήρθε ο καιρός με μια πετρούλα. Καληνύχτα σας. Κρά και χαρά, τα κοράκια στην καρά. Ο Βλαδί που ρωτάει και ο Εμί που μεθάει. Σαν ρωτάνε ρε παιδιά, η χώρα αυτή που πάει. Κάθε βράδυ, αγαπούλες μου, μετά τις ειδήσεις των 12 στο Sky, τρελίτσες.